5 διατροφικοί μύθοι που σε εμποδίζουν να χάσεις βάρος και λίπος, να δεις μια σημαντική διαφορά στο σώμα σου. Πάμε να τους δούμε έναν προς έναν και να σου πω τι ισχύει βάσει επιστήμης. Φύγαμε. Μύθος νούμερο 1. Πρέπει να τρώω κάθε 3 ώρες να κάνω μικρά και συχνά γεύματα για να δυνατήσω. Ευτυχώς για σένα, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, μας έχει δείξει η επιστήμη. Δεν έχει σημασία πότε ακριβώς καταναλώνεις το φαγητό που σου αναλογεί, αλλά σημασία έχει πόσο φαγητό καταναλώνεις συνολικά μέσα στη μέρα. Είναι πραγματικά ένας από τους μύθους που ακούω μέχρι και σήμερα στο γραφείο μου ή στις βίντεο συνεδρίες που κάνω και είναι από τους πιο δυνατούς μύθους που έχουν υπάρξει ποτέ στην ιστορία. Μέχρι και οι ειδικοί στον χώρο του fitness, μέχρι σήμερα ή και στην τηλεόραση προτείνουν αυτή τη συμβουλή σε όσους θέλουν να βελτιώσουν το σώμα τους, να τρώνε μικρά και συχνά γεύματα. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Σήμερα μπορείς να τρως όποτε εσύ θέλεις μέσα στη μέρα, αρκεί οι επιλογές σου να είναι μέσα σε αυτές που σου αναλογούν για να πετύχεις το στόχο σου. Μύθος νούμερο 2. Πρέπει οπωσδήποτε να τρώω πρωινό γεύμα για να δυνατήσω. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και αυτό έχει απομυθοποιηθεί από την έρευνα. Δεν έχει σημασία πότε ακριβώς καταναλώνεις το γεύμα, σημασία έχει το σύνολο των διατροφικών σου επιλογών. Μάλιστα, υπάρχει ένα μοτίβο διατροφής, η διαλυματική νηστεία, που βασίζεται στην αποφυγή ενός γεύματος μέσα στη μέρα. Το πιο σύνηθες είναι το πρωινό γεύμα, όπου σε αυτή την περίπτωση τι κάνεις, τελευταίο σου γεύμα είναι αργά το βράδυ, ας πούμε στις 10 η ώρα, και το επόμενο σου γεύμα είναι μετά από 16 ώρες. Οπότε πας κατευθείαν στο μεσημεριανό της επόμενης, περίπου στις 2 το μεσημέρι, αφήνοντας ένα 16ωρο κενό αφαγίας. Χάνοντας το πρωινό σου γεύμα, εξασφαλίζεις το έλλειμμα των θερμίδων, που είναι ο νούμερο ένα παράγοντας που παίζει ρόλο για το αν θα χάσεις βάρος και λίπος. Δεν έχει σημασία αν θα κάνεις πρωινό γεύμα, παρόλα αυτά είναι μια καλή συνήθεια αν την έχεις στην καθημερινότητά σου. Δεν σου λέω να την κόψεις, απλά αν είσαι από τους τύπους που δεν έχεις όρεξη το πρωί να καταναλώσεις κάτι, αυτή η απομυθοποίηση μπορεί να σε βοηθήσει να δεις μια καλή διαφορά στο σώμα σου. Πολύ απλά, απέφυγε το πρωινό γεύμα, δεν θα πάθεις τίποτα, ίσα ίσα που θα βοηθήσει τον εαυτό σου να χάσεις βάρος και λίπος. Μύθος νούμερο 3. Για να χάσεις κιλά και λίπος πρέπει να κόψεις υδατάνθρακες. Και αυτό το ακούω πάρα πολύ συχνά, ιδιαίτερα στους χώρους του fitness, στα γυμναστήρια, στα crossfit, παντού. Πρέπει να κόψεις τους υδατάνθρακες, ρύζια, μακαρόνια, γλυκά, μέχρι και τα φρούτα παίζει πάρα πολύ, γιατί αλλιώς δεν θα χάσεις. Αυτός ο μύθος δεν ισχύει διότι σημασία έχει το σύνολο των θερμίδων που λαμβάνεις μέσα στη μέρα σου. Αυτός είναι ο νούμερο ένα παράγοντας. Μετά από τις θερμίδες, αυτό που χρειάζεται είναι μια παρκή πρόσληψη πρωτεΐνης. Η πρωτεΐνη είναι το δομικό στατικό που θα σε κάνει να διατηρήσεις τη μυϊκή σου μάζα. Τώρα τα άλλα μακροθρεπτικά οστατικά, υδατάνθρακες και τα λιπαρά δεν έχει μεγάλη σημασία σε τι ποσοστά θα είναι. Αν θα τρως περισσότερους υδατάνθρακες και λιγότερα λιπαρά ή το αντίθετο, περισσότερα λιπαρά και λιγότερους υδατάνθρακες. Δεν είναι μονόδρομος να κόψεις υδατάνθρακες για να χάσεις λίπος. Όλες αυτές οι δίαιτες, η keto, η low carb, η Atkins, δουλεύουν γιατί σου αποκλίνουν κάποιες ομάδες τροφίμων που είναι πλούσιες υδατάνθρακες και σε βοηθάνε μέσω της μείωσης των θερμίδων να χάσεις κιλά. Δεν σημαίνει αυτόματα ότι οι υδατάνθρακες είναι αυτοί που σου βάζουν λίπος ή σου βάζουν κιλά. Βοηθάνε, αλλά κυριότερο ρόλο παίζουν οι θερμίδες που λαμβάνεις μέσα στη μέρα. Για να σου δώσω να καταλάβεις αν οι θερμίδες που λαμβάνεις είναι ικανοποιητικές, λαμβάνεις και μια επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης και η διατροφή σου είναι γεμάτη υδατάνθρακες και πάλι θα χάσεις λίπος. Αρκεί τα λιπαρά της διατροφής σου να είναι προσεγμένα και μετρημένα σε χαμηλή ποσότητα. Μύθος νούμερο 4. Για να χάσεις λίπος πρέπει οπωσδήποτε να γυμνάζεσαι, πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις αερόβια άσκηση. Αυτόν αν το σπάσουμε σε δύο κομμάτια, σε πρώτη φάση θα σου πω ότι ενώ η άσκηση μας βοηθάει πάρα πολύ στη μυϊκή μας μάζα, είναι το ερέθισμα που χρειαζόμαστε για να διατηρούμε τη μυϊκή μας μάζα σε μια περίοδο απώλειας βάρους και λίπους, δεν είναι προαπαιτούμενο για να χάσουμε λίπος. Αυτό που παίζει το σημαντικότερο ρόλο είναι η διατροφή σου. Αυτά που σου περιέγραψα πριν από λίγο. Πόσο φαγητό τρως και αν λαμβάνεις ικανοποιητική πρόσληψη πρωτεΐνης από τη διατροφή σου. Όσον αφορά το αερόβιο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Για όλους αυτούς τους μύθους έχω βγάλει άρθρα και βίντεο τα οποία θα βάλω από κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο για να τα τσεκάρεις αν θες να μάθεις περισσότερες πληροφορίες.
Για να χάσεις λίπος, δώσε βάση στη διατροφή σου, πρόσεχε πάρα πολύ τι τρως και έχει την άσκηση με αντιστάσεις, βάρη, TRX, ασκείς με βάρος σώματος οπωσδήποτε στην καθημερινότητά σου για να διατηρείς τη μυϊκή σου μάζα. Αν μιλάμε αμυγός για απώλεια βάρους και λίπους, τότε η διατροφή σου είναι αυτή που παίζει το σημαντικότερο ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Η άσκηση είναι πάρα πολύ βοηθητική, αλλά δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο όσο η διατροφή. Μύθος νούμερο 5. Εγώ δεν χάνω κιλά γιατί έχω χαλασμένο μεταβολισμό. Συνήθως όποιος είναι πάνω από τα 30, πάνω από τα 35, μου λέει αυτή τη φράση. Και δεν ισχύει κάτι τέτοιο, διότι ο μεταβολισμός βάσει ηλικίας όντως πέφτει. Απλά πέφτει σε ελάχιστα ποσά, του τύπου 50 θερμίδες ανά ημέρα. 100 θερμίδες αν μιλάμε για συν 20 έτη ηλικίας. Για παράδειγμα, ένας 20χρονος με έναν 40χρονο ή 50χρονο. Όπου 50 ή 100 θερμίδες μεταφράζονται σε μισό και ένα φρούτο αντίστοιχα. Δεν είναι τόσο μεγάλη η μείωση των θερμίδων από τη μείωση του μεταβολισμού που να δικαιολογεί μια στασιμότητα στα κιλά. Συνήθως οι ίδιοι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν σταματήσει να γυμνάζονται σε σχέση με αυτά που έκαναν πριν μερικά χρόνια που συγκρίνουν τον εαυτό τους και επίσης έχουν αλλάξει προς το χειρότερο οι διατροφικές τους συνήθειες. Τρώνε περισσότερο έξω, είναι πιο χαλαροί με τη διατροφή τους, τσιμπολογάνε περισσότερο και δεν προσέχουν γενικότερα τα γεύματά τους. Δεν πρόκειται περί μεταβολισμού, αν κάνουν μια οργανωμένη προσπάθεια θα δουν πολύ καλό αποτέλεσμα. Οπότε και αυτό είναι ένας μύθος. Ο μεταβολισμός δεν χαλάει, λόγω ηλικίας μπορεί να πέσει ελάχιστα, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα για την απώλεια βάρους και λίπους. Η επίδραση που έχει στο αποτέλεσμα είναι σχεδόν μηδαμινή. Αυτή ήταν η 5 μύθοι που ήθελα να μοιραστώ σήμερα μαζί σου, οι οποίοι έχω παρατηρήσει εγώ από την καθημερινή πρακτική ότι αποτελούν εμπόδιο στην προσπάθεια κάποιου να δει διαφορά στο σώμα του. Αν πίστευες και εσύ κάποιον από αυτό, μπορείς να δεις κάποιο άρθρο ή βίντεο που έχω βάλει από κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο που τα αναλύω λίγο εκτενέστερα και πιο αναλυτικά. Στο σημερινό βίντεο απλά ήθελα να σου δώσω μια εικόνα του τι σημαίνει ρεαλιστική και εφικτή και συμβατή με την καθημερινότητά σου διατροφή, ώστε να μπορείς να την ακολουθείς και να βλέπεις τα αποτελέσματα που θέλεις. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες μέχρι εδώ, είναι ιδιαίτερη τιμή μου. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα thumbs up και μια εγγραφή στο κανάλι για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα που βγάζω. Μέχρι το αυριανό βίντεο, είστε Βανδύ.